συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Ας είναι η σημερινή μας συγκέντρωση απάντηση στο μονοδικό φαινόμενο υπουργού στην πρόσφατη ιστορία του Υπουργείου Εργασίας που αρνείται επί 15 μήνες να δεχτεί αντιπροσωπεία των εκλεγμένων συνδικαλιστικών εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Επί 15 μήνες. Ας είναι η απάντησή μας αυτή στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στα μέτρα κοροϊδίας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν μπορεί, συνάδελφοι, 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι να παίρνουν σύνταξη μέχρι 600 ευρώ και η σύνταξή τους να φτάνει μόνο για το πρώτο δεκαήμερο. Δεν μπορεί, συνάδελφοι συνταξιούχοι, 9 στους 10 να μην μπορούμε να εξοπλίσουμε τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ας είναι η απάντησή μας αυτή στο νέο φιάσκο του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδικά προσωπικά στον Υπουργό Εργασίας για τις 432.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότηση. Είναι ντροπή 2022 και να περιμένει κάποιος 4 χρόνια να πάρει την κύρια σύνταξή του και μέχρι 8 να πάρει την επικουρική. Λέμε όχι στο νέο φιάσκο που ετοιμάζει ο Χατζηδάκη σήμερα και το περνάει με ψήφισμα στη Βουλή. Έπρεπε να πάει στο μαντίο των αδελφών, να βγάλει χρησμό η πυθία και να πει ότι οι συντάξεις τώρα από εδώ και πέρα θα βγαίνουν μέσα σε 3 μήνες. Ποιος από τους 432.000 συναδέλφους συνταξιούχους θα το πιστέψει? Θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι, να κλείσω την ομιλία μου με 3 στίχους του αξέχασου τραγουδοποιού της αριστεράς και της αντίστασης και αγωνιστή του ΕΑΜ, του Πάνου του Τσαβέλα. Κλείστε την τηλεόραση και βγαίστε από το καβούκι. Μας κυβερνούν απάκριδες μέσα από το χαζοκούτι. Γεια σας και καλούς αγώνες.